Τώρα, όσον αφορά ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, Σοφία, το έχει στήξει το προηγούμενο διάστημα πριν τις διακοπές, είναι όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αν λόγω των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να υπάρχουμε σε κάποια συγκεκριμένες μορφές εταιριών. Θέλω μόνο να κάνω μία παρατήρηση, η οποία είναι ιδιαίτερη σημαντική. Έχουμε και τους νομικούς μαζί μας και θα καταλάβουν απόλυτα τι λέμε. Το βασικό πλεονέκτημα κάνοντας μια εταιρεία είναι αν θα πληρώνει, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πληρώνει την ασφαλιστική εισφορά. Αυτό θεωρώ ότι νομικά το να χαρακτηρίζει το πώς θα δημιουργηθεί μια εταιρεία είναι άτοπο. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι βάζω κάποιον διαχειριστή μιας εταιρείας μόνο και μόνο για να μην έχει ασφαλιστικές εισφορές. Και είναι μπλεξίματα τα οποία τα γνωρίζουν νομικοί μας στα δικαστήρια, είναι σε καθημερινή βάση όλα αυτά τα θέματα. Ποιος ασκεί διαχείριση. Δεύτερον, θα πω κάτι το οποίο είναι σοβαρό και ο επιχειρηματικός κόσμος ακούει, θα πρέπει να το προσέξει. Κάποιος, ο οποίος μπορεί να είναι εταίρος μιας τέτοιας επιχείρησης και έχει χρήσει κάποιον σαν διαχειριστή, ας πούμε σε μιας μορφής εταιρείας ΣΥΚΙΑ, και θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία, γιατί κάπως πρέπει να ζήσει, έτσι. Και δεν κάνει τη διανομή, γιατί η διανομή έχει ένα 15% φορολόγηση. Άρα χάνει το φορολογικό πλεονέκτημα, γιατί αν ήθελε να έχει το φορολογικό πλεονέκτημα, θα έπρεπε να έχει μείνει στο 29%. Κάνοντας τη διανομή, πας 29 συν 15, πας ακριβώς εκεί που είναι ο φόρος του φυσικού προσώπου. Προστά. Άρα δεν χρειαζόταν να κάνεις εργασία, να κάνεις μια καινούργια εταιρεία. Τι θέλω να πω, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν το νομικό πρόσωπο είναι εντελώς διαφορετικό από το φυσικό πρόσωπο εταίρο που μετέχει στην εταιρεία. Δεν μπορεί κάποιος να σηκώνει λεφτά από το ταμείο της εταιρείας και να μεταφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό. Γιατί ξέρετε αύριο ποιο θα είναι το πνεύμα του νόμου. Θα πάνε και θα πούνε, ελέγχουν το νομικό πρόσωπο. Πού μεταφέρονται αυτά τα χρήματα κάθε μήνα, υπάρχει αιτιολογία μεταφοράς, δηλαδή υπάρχει δανεισμός μεταξύ του νομικού προσώπου και του φυσικού προσώπου? Όχι. Υπάρχει απόφαση κατεθειμένη στο ΓΕΜΗ, η οποία να λέει ότι αφορά αυτό το ποσό διανομή μερίσματος? Όχι. Άρα, τι μπορεί να θεωρηθεί αύριο, ο έλεγχος από το νομικό πρόσωπο να πηδήσει στο φυσικό πρόσωπο και εκεί να θεωρηθούν αυτά τα ποσά ακόμη. Και ότι δεν θεωρούνται ποσά τα οποία είναι νομίμως φορολογημένα. Άρα εδώ θέλει εξαιρετικά μεγάλη προσοχή και προσέξτε, αυτό δεν πρέπει να το ακούει τόσο ο κόσμος. Θα πρέπει να το ακούν και από το Υπουργείο, γιατί τόσο καιρό φωνάζουμε. Όπως βάλατε ένα ελάχιστο κατώτατο πλαφόν στις ασφαλιστικές φορές για αυτούς που πληρώνουν τα λιγότερα και σωστά το αποδέχτηκε και περηφανεύεστε γι' αυτό και ορθά περηφανεύεστε ότι ρίξατε τις ασφαλιστικές φορές για κάποιους, θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε και με το προς τα πάνω ασφαλιστικό πλαφόν, γιατί δεν είναι δυνατόν να ματώνετε κόσμο ο οποίος πληρώνει 17 και 18.000 ευρώ αυτή τη στιγμή ασφαλιστικές φορές. Παρακάτω το όριο των ασφαλιστικών εισφορών, να βρεθεί μια μέση λύση, να μην χάνετε χρήματα από την όλη διαδικασία και να είσαι σίγουρος, Σοφία, θα συγκεντρωθούν περισσότερες ασφαλιστικές φορές από ό,τι συγκεντρώνονται σήμερα. Χρήστο Γκρίγκα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σήμερα ήσουν εδώ κοντά μας.